και την προσοχή σας. Για 5 λεπτά. Σε 5 λεπτά θα έχουμε ολοκληρώσει την διαμονία του Θεού. Αδελφοί μου, δεν είναι ανάγκη να πω ότι με περί σκεφτερά και ευρωσύνη όλος ο χριστιανικός κόσμος τιμά την κίνηση της υπεραγίας Θεοτόκου. Και δείτε το παράδοξο. Ενώ σήμερα έχουμε έναν θάνατο, έχουμε ένα ξόδι, έχουμε μια κηδεία, κανένας από εμάς δεν είναι λυπημένος. Αλλά όλοι θα χάνουμε. Λέει ένας Άγιος της Εκκλησίας, ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, ότι οι πανήγυρες αυτοί είναι θυμίες, ούπεν θύες. Δεν έχει πένθυμο χαρακτήρα, αλλά πανηγυρικό χαρακτήρα. Πώς γίνεται να πάμε σε μια κηδεία και να έχουμε χαρά? Έχουμε χαρά διότι εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε την πεποίθηση και την βεβαιότητα ότι την Παναγία μας τάφος και νέκρωσης ούτε κράτησε. Ως γάρ ζωής πιτέρων προς την ζωή μετέστησε. Σας είναι ασφαλώς γνωστά μέσα από την Ιερά Παράδοση όλα αυτά τα θαυμαστά τα οποία έλαβαν χώρα κατά τα σήμερα. Πώς η Παναγία μας έλαβε το μήνυμα από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ προσευχομένη, πώς απεσύρθη στο όρος των Ελαιών, πώς τα δέντρα την προσκύνησαν, έκλειναν τις κορυφές τους, πώς ετοιμάστηκε για την ώρα αυτή κατά την οποία έμενε να παραδώσει την Παναγία ψυχή της, πώς η Νεφέλη ήρθε και μετέφερε τους Αγίους Αποστόλους από τα πέρατα του κόσμου, πώς η Παναγία μας παρέδωσε την Παναγία της ψυχή, μόνη αυτή, όλοι παραδίδουμε ψυχή στον άγγελό μας, σε άγγελο που έπρεπε να την παραλάβει. Η Παναγία μόνο να μόνη αυτή, και δείτε το αυτό και στην αγιογραφία που εικονίζεται, στα χέρια του Σωτήρος Χριστού. Ο ίδιος ο Υιός και Θεός μας ήρθε να παραλάβει την ολόφωτη, την πάμφωτη, την πάναχνη, την πανάσπηλη και ακινήδωτη ψυχή της Παναγίας μας στα χέρια. Πώς έγινε η νεκρική πομπή, πώς απεκόπησαν τα χέρια ενός ασεβέστατου ιερέως των Ιουδαίων που ιεφωνεί και πώς με τα ταύτα θαυματουργικά συγκολήθηκαν από τον Απόστολο Πέτρο και πώς ενώ κατά την εξόδιο ακολουθία απουσίαζε ένας εκ των Αποστόλων, αυτός εισήλθε στην Αγία Πόλη μετά από 3 μέρες, πάλι σε Νεφέλη και είδε την Παναγία να αναλαμβάνεται στους ουρανούς και της φώναξε «Παναγία, πού υπάρχεις?» και η Παναγία του πέταξε την ζώνη και στην τιμία ζώνη. Αυτό το ιερό κατάλοιπο, αυτό το ιερό κοιμήνιο της χριστιανοσύνης που έχουμε και σήμερα και το τιμούμε και το προσκυνούμε στη μονίβα του πεδίου. Λοιπόν, όλα αυτά νομίζω ότι λίγο πολύ είναι γνωστά. Ας μείνουμε σε αυτό. Η Παναγία, δεν θα κάνουμε θεολογία τώρα, θα πούμε μόνο αυτό, ότι η Παναγία μετέστη προς την ζωή. Η Παναγία, παρόλο που έφυγε στους ουρανούς, δεν εγκατέλειψε την Εκκλησία. Η αγιότητά της ρέει και κυκλοφορεί σε όλο το σώμα της Εκκλησίας. Και γι' αυτόν εδώ πέρα τον λόγο, η Παναγία λόγω του στενότατου συνδέσμου που έχει με τον Χριστό, ως η μητέρα που τον συνέλαβε, ως η μητέρα που τον γέννησε, τον γαλακτοτρόφησε, τον ανέστησε θα μπορούσαμε να πούμε, μέχρι της βρεφικής και της παιδικής του ηλικίας, είναι εκείνη η οποία έχει το στενότατο σύνδεσμο μαζί του. Και λέει ένας Άγιος της Εκκλησίας ότι η Παναγία μας είναι η ακαίνωτη μυοθήκη πιανού μύρου, του μύρου και της Θείας Ευωδίας του Χριστού. Η Παναγία μας είναι εκείνη η οποία διανέμει τις ακτίνες, της λαμπρότητος και της αγάπης τους αιώνους. Η Παναγία μας είναι εκείνη δια της οποίας και μόνο δια της οποίας εκείνος ο αγωγός έρχονται μέσα στην ψυχή μας όλες οι ουράνιες δωρεές και τα θεία χαρίσματα. Και για τον λόγο αυτό η Εκκλησία της έδωσε αυτή την εξόχωστη μυθική θέση. Δεν την ανακήρυξε θεά, ου θεά λέει αυτοί φιλίζοντες, λέει ένας Άγιος της Εκκλησίας, αλλά μητέρα ζώντων, λέει ο Άγιος Επιφάνιος. Είναι η μητέρα των ζώντων, η οποία πάντοτε συμπαρίσταται στις δοκιμασίες μας, πραίνει τους πόνους μας, γαλινεύει τη συνείδησή μας, θεραπεύει τις πληγές μας και είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή και ώρα να ακούσει τον καημό και να πάρει τα δάκρυά μας και να τα ανεβάσει στον θρόνο του Θεού, ζητώντας τη λύτρωση και τη σωτηρία μας. Αδελφοί μου, η Παναγία μας
έφυγε από αυτόν εδώ τον κόσμο, αλλά είναι παρούσα ολοζώντανη μέσα στην Εκκλησία. Τα πάντα μέσα στην Εκκλησία είναι η Παναγία. Στην πιο τιμητική θέση στο τέμπλο είναι η Παναγία. Στην κόκκινη του Ιερού Βήματος είναι η Παναγία. Η Παναγία δεσπόζει στην υμνολογία. Η Παναγία δεσπόζει στις ιερές ακολουθίες. Η Παναγία βρίσκεται στα άμφια, βρίσκεται στα σύμβολα. Βρίσκεται παντός μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Έχετε προσέξει. Μετά την φρικτή μεταβολή των τιμίων δώρων, ακούτε το λειτουργό, ότι η λατρεία την οποία προσφέρουμε, προσφέρεται εξαιρέτως, εξαιρετικά προς τιμή της Παναγίας Αγάπης. Είναι εκείνη η οποία βρίσκεται πάντοτε μέσα στην Εκκλησία, προεξάρτητη από τον Αγγέλο και μέλπει πάντοτε τον τρισάγιο ύμνο της δόξης του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί μου, σήμερα ιδιαίτερα, μαζί με τις γονικλινείς ευχαριστίες μας, τις οποίες απευθύνουμε στο ζωαρχικό, στο φυσί ζωό σώμα μας, ας την παρακαλέσουμε με δάκρυα και με πόνο για όλα εκείνα που μας ταλανίζουν, για όλα εκείνα που μας ταλαιπωρούν, για τους πόνους και τις θλίψεις και τα βάσανα και τις δοκιμασίες, για τις φορτούνες και τις συμφορές του φίλου μας, με τα οποία όλα είναι ζυμωμένα η ζωή μας. Η Παναγία είναι η Βασίλισσα του πόνου και μας αγαπά, είναι η μητέρα μας. Και ως μητέρα είναι πάντοτε έτοιμη, πρόθυμη να πάρει την παράκλησή μας και την ηγεσία μας και να την μεταφέρει στον θρόνο του Υιού της. Αυτά τα λίγα νομίζω ότι είναι αρκετά για την σημερινή ημέρα και ώρα κατά την οποία τελούμε τον εσπερινό της κινήσεώς τους. Σε όλους σας λέω να μεταφέρω αφενός με τις ευχές και τις ευλογίες του μελάνου μας, ο οποίος αυτή τη στιγμή ξέρετε ότι γνωρίζετε του εσπερινού, της αντίστοιχης εσπερινής ακολουθίας στο μοναστήρι της Παναγίας. Πρώτον αυτό και δεύτερον να ευχηθώ και να ηγετεύσω την Υπεραγία Θεοτόκου για όλους σας και εσείς ευχηθείτε για μένα να έχουμε όλη την σκέπη, την προστασία, την βοήθεια και την αντίληψή της. Όχι μόνο στις δυσκολίες αυτές της ζωής, αλλά εκείνη να μας χειροκρατεί και να μας οδηγήσει στην οδό του Υιού της, αυτή την οδό την οποία πορεύτηκε με τόσο συνέπεια η ίδια, έτσι ώστε να συνδοξαστούμε με αυτή στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Αμήν. Χρόνια πολλά, Άγιε.